Η κρίση της απασχόλησης δεν είναι μόνο ευρωπαϊκή, είναι γενικευμένη και απειλεί τις προοπτικές της οικονομικής ανάκαμψης. Αυτό είναι το συμπέρασμα νέας μελέτης της Παγκόσμιας Τράπεζας, η οποία μάλιστα καταλήγει ότι δεν υπάρχει κανένα θαυματουργό φάρμακο για να θεραπεύσει την κατάσταση. Περισσότερα από 100 εκατομμύρια άνθρωποι είναι άνεργοι στις χώρες της G20, ενώ 447 εκατομμύρια θεωρούνται φτωχοί εργαζόμενοι που ζουν με λιγότερα από 2 δολάρια ημερησίως. Η έκθεση που συντάχθηκε σε συνεργασία με τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης δημοσιοποιήθηκε εν ώψη συνάντησης των Υπουργών Εργασίας και Απασχόλησης της G20 στην Αυστραλία. Η Παγκόσμια Τράπεζα επισημαίνει παράλληλα ότι 600 εκατομμύρια επιπλέον θέσεις εργασίας πρέπει να δημιουργηθούν σε παγκόσμιο επίπεδο έως το 2030 για να αντιμετωπιστεί η αύξηση του πληθυσμού. Ο ρυθμός δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας πάντως είναι υψηλότερος στις αναδυόμενες οικονομίες σε σχέση με τις περισσότερο ανεπτυγμένες οικονομίες χάρη σε κινητήριες δυνάμεις όπως η Κίνα και η Βραζιλία, αλλά οι προοπτικές δεν είναι θετικές, επισημαίνουν οι συντάκτες της έκθεσης. Ανησυχία προκαλεί επίσης η εκτίμηση της έκθεσης πως η οικονομική ανάπτυξη θα παραμείνει ασθενής, ενώ όπως είναι φυσικό η κατάσταση στην απασχόληση επηρεάζει την κατανάλωση και τις επενδύσεις. Η μελέτη επισημαίνει άλλωστε στασιμότητα στους πραγματικούς μισθούς σε πολλές χώρες μέλη της G20, ακόμα και μείωση σε ορισμένες άλλες. Σύμφωνα με τους αξιωματούχους της Παγκόσμιας Τράπεζας, δεν υπάρχει μαγική λύση για να επιληθεί η κρίση της απασχόλησης. Αυτό που μπορεί να γίνει είναι η κάθε χώρα να υιοθετήσει μια πολύ ημερή προσέγγιση του προβλήματος με άμεση συνεργασία, όπως τονίζουν, με τον ιδιωτικό τομέα. Αξίζει να σημειωθεί πως τον περασμένο Απρίλιο οι Υπουργοί Οικονομικών της G20 όρισαν ως στόχο την ενίσχυση του παγκόσμιου ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος κατά 2% την προσεχή πενταετία. Ωστόσο, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο προειδοποίησε τον Ιούλιο ότι η αύξηση των επιτοκίων και η επιβράδυνση του ρυθμού ανάπτυξης στις αναδυόμενες οικονομίες πιθανόν να υπονομεύσουν τους αναπτυξιακούς αυτούς στόχους.